Και έχουμε εδώ στο στούντιο, Βαγγέλη, καλεσμένη την κυρία Δέσποινα Κωστοπούλου, πρώην καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών. Κυρία Κωστοπούλου, καλημέρα. Ταλαιπωρούνται οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είχε λήξει. Εγώ νόμιζα ότι είχε λήξει το θέμα. Δεν έχει λήξει, δυστυχώς, Βαγγέλη. Όχι, δυστυχώς. Όχι, ε. Και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον δικηγόρο και εργατολόγο. Θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Καρούζο, από την κυρία Κωστοπούλου. Κύριε Κωστοπούλου, σήμερα είναι η δίκη που έχετε, για τη μήνυση που έχετε καταθέσει εναντίον αστυνομικού. Ναι, ναι. Τι ακριβώς είναι? Σήμερα, όχι. Είναι ουσιαστικά σήμερα θα συζητηθούν δύο δικαστήρια. Το ένα είναι με 5 γυναίκες κατηγορούμενες και το άλλο είναι 2 από τις συναδέλφισές μας που είχαν χτυπηθεί και πιο πολύ. Αυτό. Που έχουν κάνει μήνυση εναντίον του αστυνομικού. Βλέπουμε και τα πλάνα. Τα πλάνα. Θύμησες. Ελπίζω και ευχόμαστε να τελειώσει. Ναι. Να τελειώσει. Η ιστορία είναι από το 2014. Στις 10 Ιουλίου, ε. 10 Ιουλίου του 2014. Μια ασήμαντη ουσιαστικά συμπλοκή. Δεν υπήρξε κάτι. Παρόλο ότι. Ναι, δημιουργήθηκε στην πορεία η ένταση, ώρα. Διότι ουσιαστικά εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε μια απλή διαμαρτυρία. Είχε προηγηθεί ένα γεγονός άσχημο για μας, μια ανέρεση της πρωτόδικης απόφασης. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν ήταν ούτε ο στόχος μας να χτυπηθούμε, ούτε να χτυπήσουμε, ούτε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δυστυχώς παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, να τελειώσουμε. Έχει κάνει και ο αστυνομικός μήνυση, ε. Ναι, έχει κάνει και ο αστυνομικός μήνυση. Είμαστε 5 οι κατηγορούμενες. Ναι. Από τους αστυνομικούς, όχι από τον αστυνομικό μόνο. Είναι αρκετοί. Πάμε και στον κύριο Καρούζο να δούμε τι λέει ο δικηγόρος σας. Καλή σας ημέρα. Ξανά. Καλημέρα, κύριε Καρούζο. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και πάλι. Νομίζω ζούμε τα απόνερα εκείνης εποχής. Δυστυχώς ταλαιπωρούνται ακόμα οι κυρίες και εκπροσωπώντας τις κυρίες που έχουν διωχθεί αυτή τη στιγμή και δικάζονται από το μονομελές πλημμυρίο δικείο για το αδίκημα της απόπειρας διατάραξης του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν η μέρα που ο Άριος Πάγος τότε με τον κύριο Στουρνάρα ως Υπουργό Οικονομικών αποφάσισε να αναστείλει την απόφαση του πρωτοδικείου που διόριζε τις καθαρίστριες και θυμάμαι ότι ήταν εκείνη την περίοδο η πρώτη απόφαση που αφορούσε στην ανατροπή των πρώτων μνημονιακών μέτρων της διαθεσιμότητας και όλα αυτά. Οι γυναίκες απελπισμένες και μιλάμε για μια κατηγορία κοινωνική πραγματικά αδικημένη με τεράστια οικογενειακά προβλήματα στην πλειοψηφία τους, με προβλήματα υγείας, με ορφανά. Τέλος πάντων, διαμαρτυρήθηκαν και αποθήθηκαν από τους αστυνομικούς και ξαφνικά μετά από χρόνια σχηματίστηκε ένα κατηγορητήριο στη διαμαρτυρία τους εκείνη ότι δήθεν πήγαν να παραβιάσουν το Υπουργείο και να μην λειτουργήσει εκείνη την ημέρα το Υπουργείο. Κάτι που δεν είναι αληθές, γιατί ήταν απόγευμα, δεν είχε κανένα σκοπό κανένα από αυτές να πραγματοποιήσει μια τέτοια είδους αντίδραση. Ήταν περισσότερο μια συνηθισμένη διαμαρτυρία. Απλά κάποιοι ήθελαν τότε να περάσουν ένα μήνυμα ενάντια σε αυτές τις γυναίκες, γιατί ξέρετε, λειτουργεί και εκδικητικά λίγα. Τώρα δεν θέλω να κάνω σχόλιο, γιατί θα πούν πάλι ότι προπαγανδίζω. Γιατί κάποιοι τώρα το παίζουν τιμητές. Αυτοί που βγάζαν τις αποφάσεις και που ήταν σε θέση, σε θόκου υπουργικού. Για τον Στουρνάρα λέει τώρα. Ναι, λέω, για τον κύριο Στουρνάρα. Ήταν σε θόκο υπουργικό όταν βγήκε η απόφαση για τις καθαρίστριες. Τώρα βγάζει εκθέσεις και χαμηλώνει τον πύχη για την ανάπτυξη. Όταν έβγαζε. Ο Στουρνάρα όμως τότε. Θα το κάνει υπουργός το ίδιο και όσοι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στην κυβέρνηση. Το ίδιο θα κάνουν και εκείνοι. Εγώ δεν μιλάω πια κομματικά, αλλά να θυμόμαστε τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Ήταν μνημονιακό νόμο και τώρα. Ήταν μνημονιακό νόμο, κύριε Καρούζο, έτσι δεν ήταν. Νομίζω ότι η ένταση αναπτύχθηκε πραγματικά αδικαιολόγητα εκείνη τη στιγμή. Μα ήταν αυτό τα, είναι. Τα πρώτα μνημονιακά μέτρα και σας θυμίζω ότι οι καθαρίστριες ήταν οι πρώτες που απολύθηκαν. Θυμόμαστε τότε. Τα θύματα, τα πρώτα θύματα της κρίσης ήταν, λες και πέραν τα πολλά θύματα. Οι καθαρίστριες και τα κόκκινα γάντια τότε. Έτσι. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Είστε σε αυτή την περίπτωση. Είστε σε αυτή την περίπτωση, βέβαια. Δηλαδή εσείς τώρα είστε χωρίς δουλειά. Όχι, όχι. Εμείς πολιτικά έχουμε δικαιωθεί. Έχουμε επιστρέψει όλες τη δουλειά μας. Αυτό να πούμε. Έτσι, αυτή η κυβέρνηση, αυτό που μας είχε υποσχεθεί πριν γίνει η κυβέρνηση, το έπραξε. Όταν είναι από αυτά τα λίγα που είπε και έκανε. Έτσι, ακριβώς. Έκανε πολλά, δεν είναι μόνο λίγα. Ήσασταν στην έκανε πρώτη πολλά, λέτε, γραμμή. Δεν τα λέω εγώ. Έκανε γιατί πολλά, θα έτσι. Δεν έκανε μόνο αυτά. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Ο κ. Γιακουμή έκανε πολλά. Λοιπόν, εμείς και οι 595. Λογικό είναι να υποστηρίζετε από τη στιγμή που σας αποκατάστησε. Δεν υποστηρίζουν. Για πολλούς και διαφόρους λόγους υποστηρίζω, διότι. Αλλά ας μείνουμε στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο να μείνουμε τώρα. Η κυβέρνηση αυτή μας δικαίωσε. Έτσι, αυτό είναι που είχε υποσχεθεί. Όμως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δικαιωθούμε και ηθικά. Θα πρέπει να δικαιωθούμε όμως και άλλες συναδέλφισές σας, όπως για παράδειγμα οι συμβασιούχοι στα νοσοκομεία. Έτσι, οι συμβασιούχοι στα νοσοκομεία. Δεν θέλετε να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί, κύριε Γιακουμή. Διότι όλες επιστρέφουν
ή μάλλον συνεχίζουν τη δουλειά τους με άλλο καθεστώς εργασίας, χωρίς τους εργολάβους. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά να το ανοίξω αυτό. Δεν πρέπει να δικαιωθούν και αυτές οι γυναίκες. Μα είναι ήδη δικαιωμένες αυτές οι γυναίκες, γιατί αυτές οι γυναίκες δούλευαν κάτω από υποθέσεις μαύρης εργασίας με τους εργολάβους. Και σήμερα έχουν όλες προσληφθεί πίσω με εργοδότη τα ίδια τα νοσοκομεία, το κράτος. Με πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας και με πολύ καλύτερους μισθούς. Λοιπόν, λοιπόν, αλλά έρχεται, αυτό δεν είναι. Το έρχεται, σας βλέπω στην πολιτική πολύ γρήγορα. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι έτσι, με επιχειρήματα. Σας βλέπω και να κλείσουμε. Μιας και μου δίνετε βήμα. Σας βάζω και υποψήφια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κωστοπούλου, για να κλείσουμε. Μιας και μου δίνετε βήμα, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι σήμερα θα περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί. Γιατί ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε και να κερδίσουμε πράγματα. Έτσι είναι. Οπότε θα τους περιμένουμε όλους εκεί για άλλη μια φορά. Σήμερα λοιπόν η μήνυση. 9 παρατέταρτο στο κτίριο. Για την ένταση που δημιουργήθηκε τότε. Στην Ευελπίδων εκεί. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ήρεμα πράγματα, ήρεμα. Είναι η φαλαιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Καρούζο.